είναι αυτά που θα πούμε να μην σας αρέσουν. Θα σας το πω από την αρχή, έτσι να μην μου πείτε μετά ότι δεν σας προειδοποίησα. Και άμα σας αρέσουν, θα είναι από έκπληξη. Ακόμα και ο Απόστολος θεωρούσε ότι θα κάνουμε κάτι το συμβατικό, τουλάχιστον, αλλά έλεγε θα βάλουμε κάποιο βίντεο, θα φέρετε κάτι το κινηματογραφικό και έτσι θα βλέπουμε ακριβώς περί τι μας πρόκειται. Άρα η εξήγηση όσον αφορά τον τίτλο, δεν πρόκειται να αναλύσουμε πώς ο κινηματογράφος δρά πάνω στην αρχιτεκτονική, ούτε πώς η αρχιτεκτονική δρά πάνω στον κινηματογράφο. Φαντάζομαι ότι το φανταστήκατε αυτό. Α, γι' αυτό. Ωραία. Άρα, έχουμε, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εκφράσεις, θα το δείτε στη διάρκεια της διάλεξης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε δύο αρχιτεκτονικές. Η μία είναι του χρόνου και η άλλη είναι του χώρου. Βλέπετε, αρχίζω απλά. Άρα, ή μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον τίτλο ως αρχιτεκτονική του χώρου και αρχιτεκτονική του χώρου, του χρόνου, ή να πούμε ότι έχουμε κίνηση και ακίνητο. Άρα, θα δημιουργήσουμε γρήγορα ένα παράδοξο, το οποίο είναι το εξής. Ο πιο εύκολος τρόπος να κινηθούμε μέσα στον χρόνο είναι να είμαστε ακίνητοι. Διότι όταν είμαστε ακίνητοι με την κλασική, βέβαια θα τα αλλάξουμε τώρα στην διάρκεια. Στην αρχή θα αρχίσουμε τις ελληνικές λέξεις, τις κλασικές. Αυτό είναι κάποιος που έχει πάρει μέσο, δεν γίνεται. Γιατί είχα μόνο μαξιλαράκι. Βλέπω διαφορές, Απόστολε. Βλέπω διαφορές. Άρα, ο κινηματογράφος ενσωματώνει μέσα του όχι μόνο την έννοια της γραφής, αλλά της κίνησης. Εντάξει. Άρα μπορούμε να πούμε ότι εύκολα, και βλέπετε τώρα πώς θα πηγαίνει συνδυαστικά και συμπληρωματικά, ο κινηματογράφος είναι αρχιτεκτονική του χώρου ή του χρόνου. Τώρα δεν ξέρετε, να σταματώ στο πρώτο λέει θα είναι αυτό, όταν λέω «Ι» σου λέει μπορεί και να μην είναι, και όταν σταματάει η φράση μετά το «Ι» σου λέει τώρα ποιο είναι. Ωραία, θα τα βρείτε σιγά σιγά, είναι λογικό. Άρα, το παράδοξο που δημιουργούμε είναι ότι η αρχιτεκτονική μπορεί να είναι του χώρου, αλλά επειδή είναι του χώρου και έχει αυτή την στατικότητα εκφύσης, δεν μιλάω για μομπίλ που μπορούμε να βάλουμε μερικά πράγματα λίγο πιο παράξενα, είναι ο καλύτερος τρόπος να διασχίσει τον χρόνο. Ο κινηματογράφος, που είναι αρχιτεκτονική του χρόνου, έχει μια δυσκολία και πρέπει να διασχίσει τον χώρο. Βλέπετε. Άρα, έχουμε ένα θέμα. Το ένα είναι συμπυκνωμένο σε ένα πλαίσιο χωρικό, το άλλο σε ένα πλαίσιο χρονικό. Αυτές οι δύο αναλογίες θα είναι πολύ σημαντικές για τη σκέψη μας, γιατί μερικές φορές θεωρούμε ότι απλώς πετάμε από το ένα στο άλλο με έναν τρόπο συμμετρικό. Ενώ υπάρχει μια ασυμμετρία η οποία προέρχεται από το απλώς γεγονός ότι όταν είμαι στον χώρο έχω αναστρέψιμες κινήσεις. Όταν είμαι στον χρόνο δεν έχω. Είμαστε εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι, όπως λέμε μερικές φορές και στη φύση, που είναι ο φυσικός μου, κάπου ήταν με τον ίδιο προηγουμένως, λοιπόν, κάπου είναι εδώ, αυτός που είναι από την Νέα Υόρκη και την Κάρη, εδώ, πάρα, εδώ, πάρα, εδώ, πάρα, πίσω, αν είναι, κρυφά. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά τη λέξη ταυτόχρονα και πολύ πιο σπάνια τη λέξη ταυτόχρονα. Άρα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το πρώτο είναι για να σας ενοχλήσει. Το δεύτερο είναι να σας εξηγήσει την ενόχληση. Είναι όπως η ψυχολογία. Αν σας εξηγούν την ενόχληση, ξαφνικά είστε καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι σας έχουν γιατρέψει, αλλά νιώθετε καλύτερα. Λέτε, οφείλω
Εδώ λοιπόν όταν είμαστε στο ταυτόχρονο μπορούμε να σκεφτούμε δύο πράγματα που γίνονται στο ίδιο χρονικό διάστημα. Άρα σε διαφορετικούς χώρους στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα είναι πράγματα που γίνονται στον ίδιο χώρο με διαφορετικούς χρόνους. Άμα τώρα σας δώσω ένα παράδειγμα και σας πω, ας πούμε, θα ήθελα να φανταστείτε πάνω σε μια σκακέρα, όπως είναι το σκάκι, ταυτόχρονα, αυτό που θα πω τώρα, αλλά εγώ τώρα το θέλω ταυτόχρονα, δύο διαφορετικούς χρόνους. Θα δυσκολευτείτε. Εντάξει, γιατί ο χώρος ο σκακιστικός είναι 8x8 και έχουμε την εντύπωση τουλάχιστον ότι ο χρόνος πηγαίνει με τις κινήσεις. Εντάξει, η κίνηση 8, κλπ, 9. Άρα φαίνεται να είναι μονοδιάστατος ο χρόνος. Όταν είναι μονοδιάστατος ο χρόνος, φαίνεται το ταυτόχρονο να μην μπορεί να υπάρχει. Εντάξει, συμφωνούμε όλοι. Είμαι ακόμα μαζί σας, εντάξει. Εντάξει, εγώ κάνω έτσι, αλλά τώρα είμαστε στην προετοιμάζουμε τους κινητήρες. Τώρα, για να το πω πιο απλό, ας πούμε ότι εδώ στείλουμε ένα θεατρικό με τον Απόστολο και σίγουρα θα κάνουμε κάτι σε κάποια φάση και λέω, ας πούμε, ότι σε εσάς, εδώ, θα παίζετε σαν να είσαστε στον 18ο αιώνα, ένα σκηνικό, και σε εσά θα είσαστε στον 21ο. Εσείς θα είσαστε το κοινό, αυτοί μιλάν και μπορώ να τους κάνω να μιλάει αυτός, να μιλάει σε αυτόν και αυτό που λέει να απαντάει αυτή. Τεχνικά γίνεται, το βλέπετε τώρα αυτό. Ωραία, εδώ έχουμε ταυτόχρονο. Okay. Μπορεί να είναι μάλιστα και μια ασθένεια, το ξέρετε και στην ψυχολογία. Όταν είναι μερικοί που έχουν την τάση να μπουν σε δύο χώρους ταυτόχρονα όσο αφορά το χώρο, χρονικό. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αυτό που θεωρούσαμε στην αρχή ότι δεν γίνεται, μπορεί και να γίνεται. Okay. Άρα, ένα πρώτο πρόβλημα που έχουμε π.χ. στον κινηματογράφο, είναι πολύ απλό, είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην κοιτάξουμε γραμμικά τον χρόνο. Έχουμε την έννοια του flashback. Άρα έχουμε το αναδρομικό στοιχείο που στην πραγματικότητα αυτό μπορεί να μας επηρεάσει στην κατανόηση από τα δεδομένα που θα έρθουν. Δηλαδή, μιλάμε, flashback, το σταματάω, ξαναέρχομαι εκεί που το σταμάτησα και τώρα θα επηρεαστώ από τα επόμενα δεδομένα. Δεν με ενοχλείτε, δεν με ενοχλείτε, αλλά θα δυσκολευτείτε να δείτε. Θα σας αναγνώρισα. Εντάξει. Δεν ξέρω, πόσο θες να αρχίσω με πράσινο. Μου έχεις δώσει μια χρώματα τώρα λίγο παιδικά. Είναι πολύ ωραίο να κάνετε μια τέτοια διάλεξη με παιδικά χρώματα. Άρα θα σας κάνω έναν ήλιο στο τέλος. Θα αλλάξει κόμμα από ό,τι φαίνεται. Άρα έχω αυτό το γραμμικό, το κλασικό θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι κάνω αυτό, σταματάω εδώ, έχει ενδιαφέρον τι θα κάνω σαν σχήμα, όχι επειδή θα το κάνω εγώ, επειδή θα δούμε ποιες είναι οι συμβάσεις που κάνουμε. Τώρα κάνω flashback. Όταν κάνω ένα flashback είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξαναπάω στο μέλλον. Δηλαδή, στην πραγματικότητα κάνουμε flashback για να πάμε πίσω ή να πάμε μπροστά. Δεν πάμε για να πάμε πίσω. Άρα, ξανακάνω λοιπόν ένα κομμάτι του μέλλοντος και τώρα ξαναπετάγουμε εδώ και συνεχίζω. Σας το έδειξα τώρα. Τώρα την έχετε πατήσει, Τι να κάνω, θα κουνηθείτε. Άμα μπείτε εδώ, θα είναι πιο εύκολο. Όλη τη ζωή σας θα λέτε, ήμασταν στην άκρη. Γιατί μου έχουν... Θέλω να σας πω το εξής. Σε αυτό εδώ το σχήμα έχουμε την εντύπωση ότι τα πράγματα πήγαν απλά. Ρωτάω τώρα, αυτό είναι η συνέχεια από αυτό?
Αν ήταν η συνέχεια, θα ήταν απλώς αυτό. Με μια μικρή παύση, ένα διάλειμμα. Το θέμα είναι ότι εδώ, στην γραμματικότητα, μπορώ να κάνω ένα άλλο σχήμα και να ενσωματώσω με zoom ένα κομμάτι του παρελθόντος, το οποίο το ξαναέβαλα εδώ. Συμφωνούμε τώρα. Ρωτάω τώρα, προτιμάτε αυτό ή αυτό? Δεν είναι σωστό λάθος, θα έχετε προτιμήσεις, είναι σχέση με την προοπτική. Εδώ λοιπόν έχω κάνει κάτι που μπορεί να σας φανεί παράξενο, κάνω ένα zoom χωρικό μέσα στον χρόνο για να ενσωματώσω ένα διάστημα χρονικό. Εντάξει, θα μου πείτε, αυτό γίνεται στην αρχιτεκτονική? Βεβαίως και γίνεται. Με τα κτίρια που ενώ είναι κτίρια μιας εποχής, έχουν ολόκληρα κομμάτια μιας άλλης εποχής. Π.χ. σε εμάς, το φαλό σε εμάς είναι στην Ελλάδα, έχετε ένα κτίριο το οποίο μπορεί να έχει ταυτόχρονα κομμάτια από στυλοβάτι αρχαιοελληνικό, να έχει ταυτόχρονα τούβλα από ρωμαϊκό και ταυτόχρονα πέτρες βυζαντινού. Και να είναι σπίτι, να μην είναι ναό, εκτός κανονικό σπίτι. Άρα, όταν το βλέπω τώρα, τι βλέπω? Βλέπω βέβαια το κτίριο που φτιάχτηκε εκείνη τη στιγμή, αλλά άμα έχω κάποια ιστορικότητα στο μυαλό μου, αναγνωρίζω αμέσως ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, στυλοβάτης κύωνας τούβλα χαρακτηριστικής εποχής. Άρα μπορώ να κάνω αυτό το zoom, και τώρα το πρόβλημά μας είναι πώς θα τα συνδέσουμε αυτά τα δύο. Στην πραγματικότητα μπορούμε να τα συνδέσουμε με το παλίψεστο. Εντάξει. Άρα, αν το σκεφτείτε, τότε είναι στον ίδιο χώρο, βάζω ταυτόχρονα διάφορες εποχές. Μόνο που έχω εδώ την τάση να σβήνω και ξαναγράφω. Άρα φανταστείτε τώρα ότι σκέφτεστε ακόμα πιο ορθολογικά και καταλαβαίνετε ότι δεν σβήνεται. Δηλαδή, ακόμα και όταν σβήνουμε με τη γομολά στη χαρά μας, ξέρετε πολύ καλά ότι αφήνουμε ένα ίχνος. Το χρησιμοποιεί ακόμα και η αστυνομία. Φανταστείτε. Άρα, στην πραγματικότητα, την ώρα που κάνω αυτή την παραμόρφωση, έχουμε χρησιμοποιήσει τέτοιες τεχνικές στη ζωγραφική. Π.χ. παίρνετε μία πένα που δεν γράφει, πατάτε, θα αφήσει ένα ίχνος και μετά παίρνετε μία πένα που γράφει, και τότε θα ενσωματώσετε το ίχνος του άλλου. Ωραία. Άρα αυτό δεν είναι τόσο παράλογο. Το πρόβλημά μας είναι ότι σε αυτά τα μοντέλα θεωρούμε ουσιαστικά ότι ο χρόνος είναι γραμμικός. Άρα παρόλο που έκανα ένα zoom εδώ και τον μετέφερα εδώ, στην πραγματικότητα δεν έχω μπει σε μια άλλη λογική από αυτή που είναι του τύπου γραμμικότητα. Μόνο τη γραμμικότητα εδώ την έχω κάνει και μονοδιάστατη. Η γραμμικότητα δεν είναι απαραίτητα μόνο διάστημα. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ναι ή όχι? Δεν είστε σίγουροι τώρα. Γιατί βλέπετε, η κοινωνία έχει την τάση να θεωρεί ότι η γραμμικότητα είναι μόνο διάστημα. Ενώ είναι λάθος. Εντάξει. Άρα δίνω ένα παράδειγμα κλασικό που χρησιμοποιεί και φράκταλ. Αυτό το πράγμα σαν γραμμικότητα είναι γραμμικό. Όταν όμως θα το χρησιμοποιήσω επαγωγικά και θα κάνω την ίδια κίνηση σε όλα τα σημεία, τότε θα αντιληφθείτε ότι σιγά σιγά θα αρχίσω, παρόλο που κάνω το γραμμικό μου, να γεμίζω το χώρο. Έτσι. Ακολουθώ. Άρα αυτή είναι πιανό. Μουρ, εντάξει, μία καμπύλη που άμα τη συνεχίσω επαγωγικά ως το άκρο θα μου δώσει μέσα στη μορφοκλασματική ανάλυση ένα ον το οποίο θα είναι σε γραμμικό επίπεδο σωστό εφόσον η τοπολογία του θα είναι διάσταση 1, ενώ θα γεμίσει την επιφάνεια.
αλλά θα έχει μια μορφοκλασματική διάσταση ιδίω. Άμα θέλετε να δείτε κάτι το ανάλογο, για να σας το πω πιο λαϊκά και να μην σας βυθίσω από τώρα, το πλεκτό. Όταν τραβάει και φέρει όπως και στα έργα τα κομικά, στην πραγματικότητα το πλεκτό δημιουργεί ουσιαστικά μια επιφάνεια δύο διαστάσεων σε ένα κόμμα τριών διαστάσεων με μια τοπολογία μίας. Αν το βλέπαμε έτσι το πλεκτό, θα προσέχαμε περισσότερο τις γιαγιάδες να σου το κάνω. Και μιλάω το πλεκτό, υπάρχει και χειρότερο, πώς το λένε, εδώ. Όχι το κέντρο, αυτό είναι εύκολο. Το πλεκτό μπορεί, δεν μπορεί να είναι το πλεκτό. Το πλεκτό που έχω το βελονάκι. Ναι, ωραία. Αυτό είναι το χειρότερο. Ενώ είναι πιο μαθηματικό. Θα το πω πιο λιγερικά. Είναι το πιο γαμάτο. Εντάξει, είναι το χειρότερο με αυτή την έννοια. Άρα, όταν βλέπετε, ας πούμε, πόση ώρα μπορεί να κάνει αυτό, η κίνηση, αυτή που το κάνει, και τελικά βλέπετε έναν κόμβο τριών διαστάσεων, ενώ έχει κάνει μόνο με μια κλωστή, λέτε πώς το έκανε αυτό. Και στέκει. Άρα, για αυτές που δεν είναι πολύ υψηλού επίπεδου, παίρνουν μεγάλο, κόβουν κομμάτι, κάνουν το κέντρημα τοπικά και κάνουν. Αυτές που είναι οι γαμάτες, είναι, έχω μόνο αυτό και το κάνω όλο. Αυτές που είναι γαμιστερές, πιο πάνω, είναι ότι δεν τα κεντάν και τα δένουν μετά. Είναι μόνο ένα. Βλέπετε τη διαφορά? Βάνα, σε βλέπω προβληματισμένη. Θυμωμένη. Γιατί δεν έχεις κάνει κέντρημα? Όχι, για τις γυναίκες. Γιατί, αν σου βγήκε το φεμινιστικό. Μια μέρα θα οργανώσεις μια διάλεξη πάνω σε αυτό το θέμα και θα αντιληφθείς ότι είμαι πιο φεμινιστής από σένα. Γιατί υπάρχει μια διαφορά μέσα. Γίνεται, γιατί εγώ αγαπώ τις γυναίκες. Ναι, όπως και εγώ τους σκύλους. Εσύ αγαπάς τους άλλους. Τους σκύλους αγαπάς τους σκύλους. Εντάξει, και αυτό δεν είναι. Εγώ αγαπώ και τις σκύλες. Αμέσως το έβαλες ο αξενικό. Λοιπόν, άρα... Ξέρεις, με την παλιό το παιδάκι. Λοιπόν, το θέμα μας τώρα είναι ότι όταν είμαι σε αυτό το χώρο, ένα πρόβλημα που έχω συνήθως, όταν κοιτάζω μονοδιάστατα και δεν σκέφτομαι πολύ πιο κάτω το θέμα της αρχιτεκτονικής, είναι το εξής. Θεωρώ ότι ένα γεγονός το οποίο είναι σε μικρή απόσταση έχει μεγαλύτερη σχέση από ένα γεγονός που έχει μεγαλύτερη απόσταση. Το κλασικό. Αυτό το ονομάζουμε ομαλότητα. Εντάξει. Δηλαδή, παίρνω ένα σημείο εδώ, σε αυτό το τραπέζι, αληθινά το τραπέζι, και πηγαίνω πιο εδώ, επάνω κάτι είναι του ίδιου τύπου. Εδώ θα έχουμε ένα πρόβλημα. Εδώ θα έχω ένα πρόβλημα, αλλά εδώ έχω ιδιομορφία στη γωνία και έχω ιδιομορφίες στις ακμές. Εδώ πάνω κάτω αυτό είναι η ομαλότητα. Άρα, η ομαλότητα θα με επηρεάσει και θα σκεφτώ ότι το άμεσο μέλλον επηρεάζεται από το πρόσφατο παρελθόν. Αυτό είναι η ομαλότητα. Η κυρία διαφωνεί. Είναι απλώς η ομαλότητα. Διαφωνείτε στην ομαλότητα? Έχετε προβλήματα με το φεμινισμό? Όχι, κανένα. Ωραία. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι όταν τα γεγονότα είναι πολύ κοντά, λέμε ότι η δράση, και βέβαια δεν είναι αμφίδρομη, πηγαίνει μόνο προς μία κατεύθυνση, θα είναι πιο εύκολη. Ωραία. Δυσκολευόμαστε να φανταστούμε ότι το άμεσο μέλλον μπορεί να επηρεάζεται από το πολύ παλιό παρελθόν. Ναι, φάνηκε τώρα στο βλέμμα σας ότι αυτό σας δυσκολεύει περισσότερο. Άρα, ένα παράδειγμα νοητικό, πολύ απλό, έχετε τον υπολογιστή σας, σας έχουν βάλει έναν ιό, ο οποίος ενεργοποιείται σε 30 μέρες. Άρα, στη μέρα 31, καταστροφή, χαλάει ο υπολογιστής, το πρώτο πράγμα που σκεφτόσαστε είναι τι βλακία έκανε εκείνη τη μέρα.
Μετά σκεφτόσαστε, μήπως είναι το πρωί, θα λες μήπως εχθές έκανα κάτι, άρα στην πραγματικότητα αυτά που σκεφτόμαστε είναι ομαλότητα. Μετά όταν έχουμε εμπειρία στο τομέα της πληροφορικής, σκεφτόμαστε, όχ, έφαγα ιό. Τώρα όταν λέτε μόλις, λέτε έφαγα ιό, σημαίνει ότι αυτό μπορεί να έχει γίνει πολλές μέρες πριν. Π.χ. όταν έχω φάει δούριο ύπο. Τροϊκός πόλεμος εδώ, η πρώτη ίωση. με καλά αποτελέσματα για μας. Άρα, εδώ το θέμα μου τώρα είναι ότι το είμαι σε ένα σημείο, έχω το άμεσο μέλλον και αυτό στην πραγματικότητα επηρεάζεται από το παλιό παρελθόν. Εντάξει. Είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέω τώρα, είναι ανάποδα η τεχνική του flashback. Επειδή ο θεατής δεν το ξέρει, του το χώνω εγώ το flashback και ξαφνικά το παλιό παρελθόν θα τον επηρεάσει πως θα ερμηνεύσει το άμεσο μέλλον. Ενώ άμα κάνω στο μοντάζ, κόψω το flashback, κολλήσω τα δύο, όταν θα σας δώσω την ερμηνεία από το επόμενο στοιχείο, θα μου πείτε, γιατί γίνεται αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί εκεί είσαστε στο πλαίσιο της ομαλότητας, ενώ σας λείπει αυτό το κομμάτι. Άρα, σε αυτή την αρχιτεκτονική του χώρου, μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο τώρα, του χώρου του χρόνου. Ότι στην πραγματικότητα, σκεφτείτε τώρα ότι λειτουργούμε και ακόμα και πολυκυκλικά. Άρα. Δεν θα πω τίποτα για τις γυναίκες, αλλά θα πω για αυτούς που δεν είναι άντρες. Στη μόδα. Στη μόδα. Στη μόδα οι νέες. Οι νέοι μη άντρες, όχι αναγκαστικά, νομίζουν ότι η μόδα είναι μόνο του μέλλοντος. Και οι άντρες, τώρα. Ενώ οι πιο μεγάλοι μη άντρες έχουν εντοπίσει ότι οι μόδες επανέρχονται. Άρα αρχικά όταν αλλάζει η μόδα, το πρώτο πράγμα που κάνετε, πω πω αυτό παλιωμοδίτικο, το αφήνετε ή το πετάτε και μετά όταν έχετε μεγαλύτερο πάχος χρονικό, το κρατάτε. Γιατί λέτε αυτό μπορεί να ξαναεμφανιστεί. Ρωτάω τώρα, όταν μετά σας λένε ότι αυτός είναι της avant-garde και λέει είναι της avant-garde και μας έχει φέρει δεκαετία του 30. Ναι, γελάτε, γελάτε, οι άλλοι πληρώνονται από εσάς. Για ένα σχεδιασμό που όλο σου λέει το μοτίβο το πήρα 1930. Και εντάξει, ένας σκοτώθηκε τώρα. Το πιο ωραίο ποιο είναι, είναι ότι πουλιέται. Το λέω τώρα και στην αρχιτεκτονική, θα κάνετε υποτίθεται ένα design ωραίο. Εσείς το έχετε πάρει την ιδέα, δεν λέω ότι το έχετε αντιγράψει, το έχετε πάρει από ένα σχέδιο πολύ πιο παλιό και το λέτε τώρα στον προϊστάμενο, στον καθηγητή τέλος πάντων. Πολύ ωραία αυτή η νέα γραμμή. Εδώ έχετε ένα πρόβλημα. Του το λέτε ή δεν του το λέτε. Ότι η νέα γραμμή είναι γραμμή Γκαουντί στα Σαγράντα Φαμίλια. Το αφήνετε λίγο, εντάξει. Μπορεί και να μην το βρει. Άρα, εδώ τώρα σε αυτό το μοντέλο φαίνεται να μην έχω αλλάξει τίποτα. Δηλαδή η γραμμικότητα παραμένει, παρόλο που είμαι τώρα σε δύο διαστάσεις, αλλά έχω κάνει ένα γεγονός που είναι λίγο παράξενο, είναι ότι τώρα τα γεγονότα που κανονικά είναι διαφορετικά σε χρονικό διάστημα, αυτά φαίνονται πιο κοντά. Εντάξει. Ενώ πρέπει να περάσω από αυτό σε αυτό, πρέπει να κάνω αυτό.
Άρα, εδώ θα δημιουργήσω μια νέα έννοια, την έννοια της σχέσης, ενώ προς το παρόν εδώ είχα μόνο την έννοια της επαφής. Άρα, στις επαφές, αυτό που έχει σημασία είναι... Πού είναι η Σάνη? Είμαι να είμαι κοντά στον άλλο. Ενώ στις σχέσεις μπορεί να είμαι μακριά από τον άλλο. Βλέπεις, ο Θεός υπάρχει. Θα σας πω μετά γιατί το λέμε, έχουμε δικό μας flashback. Στη σχέση λοιπόν, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η απόσταση. Εντάξει. Άρα εδώ έχω άρνηση της απόστασης. Μια άρνηση της απόστασης που βλέπετε συχνά σε ένα δίκτυο είναι ακριβώς το διαδίκτυο. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι γύρω σας φυσικά, είσαστε ας πούμε σε μια πολυκατοικία, όλοι αυτοί είναι κοντά σας και εσείς επικοινωνείτε με Αμερική, Αυστραλία και αυτοί στην πραγματικότητα είναι μαζί σας. Άρα, το ένα θα το λέω κοντά και το άλλο θα το λέω μαζί. Για να είμαστε μαζί δεν είναι απαραίτητο να είμαστε κοντά. Και όταν είμαστε κοντά δεν είναι απαραίτητο να είμαστε μαζί. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Άρα τώρα, εδώ έχω δημιουργήσει ένα σύστημα που μου επιτρέπει να κάνω περάσματα, τουλάχιστον στη θεωρία σχέσεων. Κάνοντας αυτό το πράγμα, σημαίνει ξαφνικά ότι ένα γεγονός το οποίο είναι μακρινό με επηρεάζει περισσότερο από ένα γεγονός το οποίο είναι κοντινό. Το ένα είναι μακρινό μαζί, το άλλο είναι κοντινό, χωρίς όμως επαφή. Τέλειωσε το δάχτυλο. Εδώ. Ωραία. Σε ποια απόσταση είμαστε εμείς οι δύο? Στην πραγματικότητα είμαστε σε άπειρη απόσταση στη θεωρία σχέση, γιατί δεν ακουμπάμε ο ένας τον άλλο. Άρα εδώ κοιτάζω μια τοπολογική σχέση και όχι μια γεωμετρική. Όταν απαντήσετε κοντά είναι σωστό, σωστό στο θέμα της έννοιας της απόστασης. Όμως η απόσταση στις σχέσεις είναι ή άπειρη, Γιακούμπα, αυτό, τώρα είμαστε μαζί. Άρα είναι ή μηδενική ή άπειρη. Να φανταστείτε τώρα ότι έχουμε μια σχέση μηδενική ή άπειρη. Θα μου πείτε, αυτό το βλέπουμε στην αρχιτεκτονική. Βεβαίως και το βλέπουμε όταν κάνουμε ένα κτίριο που είναι δίπλα από ένα άλλο κτίριο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το άλλο και μάλιστα αναρωτιόμαστε πώς τολμήσαμε και το κάναμε δίπλα. Γιατί όπως ξέρετε, έχουμε και τους ειδικούς, κανονικά όταν σας λένε ζωγραφίστε, έχουμε ειδικούς που ζωγραφίζουν κτίρια δηλαδή. Όταν ζωγραφίζετε ένα κτίριο, το ζωγραφίζετε μόνο του ή με τον χώρο του. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές ο χώρος του, όταν δεν είναι άσκηση πανεπιστημιακή, είναι αληθινός και έχετε δίπλα μια πατσαβούρα π.χ. Και σας λένε κάνετε ένα κτίριο που είναι γραμμάτο δίπλα από την πατσαβούρα. Οι περισσότεροι από εμάς θα κάνουν το κτίριο γαμάτο εκτός πατσαβούρας. Οι πιο γαμάτοι θα το κάνουν κρύβοντας την πατσαβούρα. Γιατί όλοι ξέρουν ότι όταν θα βλέπουν το γαμάτο με την πατσαβούρα δίπλα, θα βλέπουν την πατσαβούρα γαμημένη ή... Δεν θα πω το άλλο, τέλος πάντων. Ναι, καταλαβαίνετε πώς θα το πω. Άρα η ιδέα ποια είναι. Μερικές φορές είναι άλλο το θέμα, είναι ότι δεν είναι πατσαβούρα, είναι κτίριο πολύ κλασάτο, το πούμε έτσι. Μπορεί να είναι και ναός, κάτι που είναι πολύ δομημένο εδώ και αιώνες. Ξαφνικά σας λένε δίπλα έχει ένα χώρο που να κάνετε το κτίριο. Π.χ. Μακδόναλντς στην Πράγα. Όχι στην Πράγα στο Διαόλου τη Μάνα, στην Πράγα Καρακέντρο. Θέλει δουλειά. Τώρα προσέξτε, δεν κάνω κριτική το Μακδόναλντς, είναι άλλο θέμα αυτό. Λέω απλώς ότι είναι εκτός πλαισίου, είναι εντελώς νέο το κτίριο και έχει ό,τι περιοχή που είναι ιστορική. Τι κάνουμε.
Άμα κάνετε απλώς ένα αντίγραφο και λέτε εντάξει θα κάνω εγώ το ίδιο σχεδιασμό ή θα έχουμε μια, θα το έλεγα εγώ, μια αρχαιολογική άποψη. Δηλαδή θα μπούμε σε ένα τεχνητό διατηρητέο. Δηλαδή πριν το φτιάξω, το φτιάχνω έτσι ώστε να μου φαίνεται σαν να ήταν διατηρητέο. Που είναι πολύ επικίνδυνο σαν έννοια. Δηλαδή στην πραγματικότητα και σβήνεται τον αρχιτέκτονα, που λέει σαν να μην έχει δικαίωμα να υπάρχει και να εξελιχθεί η αρχιτεκτονική, και το βάζετε το άλλο λίγο ψεύτικο. Π.χ. όταν κάνουμε συντήρηση. Παλαιότερα κάναμε συντήρηση έτσι ώστε να μοιάζει, τώρα όταν κάνουμε συντήρηση στην αρχαιολογία, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φαίνεται ξεκάθαρα πού είναι η συντήρηση και πού δεν είναι. Άσχετα αν είναι λιγότερο όμορφο από το γνήσιο. Γιατί η ιδέα είναι ότι αυτό που θα βάλουμε να μην σβήσει την ομορφιά του πρώτου. Εντάξει, είναι το πρόβλημα που έχουμε σε γνωσό. Σε γνωσό δεν μπορούμε να το περάσουμε σαν μνημείο της κληρονομίας της ανθρωπότητας, γιατί έχουν γίνει τόσες πολλές παρεμβάσεις που δεν είναι πια αυτό, εκτός αν θέλαμε να βάλουμε παρέμβαση όσον αφορά τον Evans. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σύστημα έχουμε δει τώρα το θέμα της απόστασης και το θέμα της σχέσης. Άρα τώρα θα χρησιμοποιήσω κάτι που βλέπουμε σε τεχνικές του τύπου 12 φωνισμού στη μουσική. Όπως ξέρετε κανονικά στην κλασική μουσική έχουμε τη μελωδία και συνοδεύουμε, ενώ στον δεκαφωνισμό δεν έχουμε μελωδία. Έχει πεθάνει ο Βασίλης. Σοντε. Αυτό το πλαίσιο έχει μετασχηματιστεί και έχει μπει και στην λογοτεχνία και στον κινηματογράφο με παραδείγματα του τύπου Bleu Blanc Rouge Kislovski. Εντάξει. Άρα έχουμε τρεις ταινίες που είναι μια τριλογία, άρα είναι μια ταινία και δεν έχουμε ταινία 1, ταινία 2, ταινία 3 και μέσα στην ταινία έχουμε πρόσωπα που εμφανίζονται και στα τρία. Όμως τα πρόσωπα που εμφανίζονται και στα τρία δεν εμφανίζονται ξεκάθαρα ως ήρωες, άρα μπορούμε στην πρώτη ταινία στο μπλε να δούμε. Εσείς κάθεστε όρθια και φοβάστε ότι θα ζωγραφίσω κάτι. Ωραία, θα σας το λέω και έτσι. Όχι, θα σας το λέω έτσι να κάθεστε, να μην κουράζετε τζάμπα. Άρα δεν θα ζωγραφίσω, το αφήνω. Καθίστε και θα σας το λέω. Άρα, κοιτάζω εγώ την μελωδική γραμμή. Έχω την εντύπωση π.χ. ότι ο ήρωας της τριλογίας, όταν κοιτάζω. Όλοι έχουμε δει αυτή την τριλογία, δεν. Όχι, ωραία. Άρα έχω την εντύπωση όταν κοιτάζω μπλε ότι ο ήρωας είναι η Juliette Binoche. Ωραία. Δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί μετά όταν βλέπετε το blanc και το rouge, μέσα στο μπλε βλέπετε τον ήρωα, τον Πολωνό, που θα εμφανιστεί ως ήρωας στο blanc. Στέκατε αυτό. Στέκατε κουτσουλιά το. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι έχω φτιάξει μια τριλογία με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχω ένα πολυκυκλικό σύστημα που εμφανίζεται ως αρχιτεκτονική, ως πια κάτι που δεν είναι πια γραμμικό, αλλά μου επιτρέπει επιπλέον, ζωγραφίζω, είναι πολύ δύσκολο για μας να μην δώσουμε σημασία στις καμπύλες. Αν σας πω ότι μπορεί το πιο σημαντικό να είναι η κοινή τομή και μόνο. Άρα μπορεί να το βρείτε, ας πούμε, ότι αυτό είναι διαδρομές από τρεις ανθρώπους και ότι τα κοινά στοιχεία είναι εκεί που συναντιούνται, θα μπορούσα να σας πω ότι στην πραγματικότητα είναι περισσότεροι άνθρωποι, όμως έχει μόνο τρεις ψυχές. Πες ότι σου είχα πει, θα σε ξαφνιάσω. Και πες ότι δεν ξαφνιάσαι.
εξαφνές. Ωραία. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Σαν μοντέλο νοητικό, θεωρούμε ότι πάνω κάτω κουβαλάμε μία ψυχή. Άμα σας έλεγα τώρα ότι μπορεί και να μην κουβαλάμε μόνο μία. Θα μου πείτε τι είναι αυτή η ιδέα που είναι πολύ παράξενη. Άμα κοιτάξετε το γενετικό σας υλικό και σας πω σε σένα ότι κουβαλάς γενετικό υλικό και της μάνας σου και του πατέρα σου, θα μου πεις τι είναι αυτό που λες, δεν γίνεται. Θα μου πεις ότι είναι αυτονόητο. Άμα σου πω τώρα ότι κουβαλάς γενετικό υλικό από τους δύο παππούδες, δύο γιαγιάδες, άρα έχεις τώρα τετραπλό γενετικό υλικό και το βλέπουμε πολύ καλά στις ασθένειες. Έχει ενδιαφέρον γιατί το βλέπουμε πρώτα στις ασθένειες. Άρα έχει ενδιαφέρον να θυμάστε το θέμα της πολλαπλότητας στην οντότητα, το εντοπίζουμε πρώτα απ' όλα από μία απόκληση από το φυσιολογικό. Γιατί αλλιώς δεν θα ασχολιόμασταν με αυτό. Π.χ. ποιος ασχολείται ακριβώς με το χρώμα των ματιών του, αλλά άμα σας πω σε μια οικογένεια ότι έχουν όλοι μαύρα μάτια, ξαφνικά εμφανίζεται ένα παιδί με μπλε, μπορώ να σας πω ότι όλοι θα ασχοληθούν με γενετική. Μπορεί βέβαια μερικοί να έχουν ασχοληθεί και πριν. Στην πραγματικότητα μπορούμε να βρούμε κάποιον ο οποίος είχε όντως μπλε μάτια, αλλά πιο πολλές γενιές πίσω και ξαναεμφανίζεται, εντάξει, ως προσωμόσωμα κλπ. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Φανταστείτε τώρα ότι σε αυτές τις διασταυρώσεις παίζω πιάνο. Ακόρδο. Ρωτάω. Είναι, το ακόρδο είναι, ας πούμε, τέσσερις νότες ή μία. Θα μου πείτε, μας δουλεύει τώρα, δεν μπορεί να είναι μία, αφού είπαμε ότι είναι τέσσερα τα δάχτυλα. Κάνω έτσι. Το κάνω απλό, δεν πατάω δύο μαζί. Ρωτάω τώρα, ποιο είναι το όφελος. Η Ελένη άκουσε η μουσική σου, λέει, αυτό είναι δικό μου, το έχω. Άρα, Ελένη, πάντα, τεχνικά. Αν είναι μία ή τέσσερις. Ναι. Τέσσερις. Βεβαίως και είναι τέσσερις, μόνο που το ονομάζεις ακόρτο. Άρα δεν είναι τακ, 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 τακ. Είναι άρα, έχει ενδιαφέρον τώρα, το αναρωτηθήκατε αν πρέπει να πείτε ότι είναι ταυτόχρονες ή μαζί. Πότε θα κάνουμε τη διαφορά. Το ταυτόχρονο είναι σχετικά εύκολο. Άμα πατούσα σε ένα πιάνο όπου να είναι τέσσερις φορές ταυτόχρονα, θα μου λέγατε ακριβώς το ίδιο. Το θέμα είναι ότι ακόρδο δεν είναι ακριβώς αυτό. Πρέπει να υπάρχει και μια συμβατότητα. Άρα μπαίνει και το μαζί. Στην πραγματικότητα έχω δημιουργήσει ένα κομβικό σημείο. Και όχι μάλιστα σημείο, αλλά κόμβο. Δηλαδή, όταν έχω μια κλασική παρτιτούρα πάνω στο πεντάγραμμο και την κάνω πολύ απλή και έχω μόνο μελωδική γραμμή. Εντάξει. Okay. Τώρα, μόλις θα βάλω τις νότες μαζί, ξαφνικά θα μου εμφανιστούν στην κάθετη. Πάνω κάτω όλοι καταλαβαίνετε τη μουσική, εντάξει, δεν κάνω κάτι το περίπλοκο τώρα. Ωραία. Άρα, στην κάθετη σημαίνει ότι είναι ακριβώς στον ίδιο χρόνο. Άρα, είναι ακριβώς στον ίδιο χρόνο, αλλά είναι τέσσερα πράγματα ή πέντε, ό,τι θέλετε, όπως θα θέλετε. Τώρα το θέμα, αν είναι μαζί ή όχι, ποιος θα το αποφασίσει. Άρα στην πραγματικότητα το μαζί θα το πάμε προς το σύμφωνο και όχι μόνο το σύγχρονο. Το σύγχρονο μπορώ εγώ να δημιουργήσω κακοφωνία. Προσέξτε όμως, εδώ είναι λίγο πιο λεπτό το ζήτημα στην ιστορία της μουσικής, αυτό που εγώ θεωρώ τώρα κακοφωνία μπορεί σε μερικά χρόνια, ας πούμε και αιώνες, να θεωρούμε ότι αυτό δεν έγινε τίποτα. Θυμάστε, όταν βάζουμε τα ημιτόνια, την πρώτη φορά θεωρούσαν ότι εντάξει, μπορεί δεν είναι και ακριβώς. Εδώ κοαρμονικά δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει συναυλία με τέταρτα. Έχει παρακολουθήσει, δεν είναι. Θα δείτε ότι οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι τα όργανα δεν είναι κορδισμένα.
Δεν έχουμε συνηθίσει να είμαστε στο τέταρτο. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε την νότα και το μισό, όχι το τέταρτο, που φαίνεται να είναι λίγο ενδιάμεσο. Και να ξέρετε ότι όταν παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, τα ξεκορδίζουμε τα όργανα, τα κλασικά, για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άρα, τι εννοώ τώρα. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε αλλάξει, έχουμε βάλει την έννοια του κόμβου, είναι ότι όταν θα έχουμε συμφωνία, και όχι, δηλαδή θα είναι το μαζί που λέγαμε πριν, και όχι μόνο το ταυτόχρονο. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουμε και στην αρχιτεκτονική. Π.χ. έχετε πολύ ωραία υλικά. Διαλέξτε όποια θέλετε, δεν μας ενδιαφέρει. Και το ερώτημα είναι αν μπορούν να πάνε μαζί. Ατσάλι μάρμαρο. Πέτρα ξύλο. Δεν λέω καν για τα χρώματα, τα λέω τα βασικά. Εδώ λοιπόν θα δείτε ότι κλασικά θα σας πούνε, ας πούμε, ότι σε ένα κτίριο που είναι πέτρινο όλο ή μάρμαρο όλο, είναι ενοχλητικό ξαφνικά να βλέπετε ξύλο. Μπορεί βέβαια να μην είναι ενοχλητικό αν είναι μείγμα συνεχώς παντού. Π.χ. μπορεί να έχετε αρχαίο οδείο, το οποίο να φαίνεται εξωτερικά ότι είναι όλο μάρμαρο, πέτρα όπως θέλετε, και στην πραγματικότητα η σκεπή του είναι πάνω σε ξύλο. Άρα όταν μπαίνετε μέσα και βλέπετε τη σκεπή, είναι όλο ξύλο για λόγους πολύ απλούς βαρύτητας. Εμείς όμως θεωρούμε, επειδή έχουμε μόνο δει τα συντρίμια και είναι σπάνιο να δούμε οδείο με σκεπή, ότι το μείγμα μάρμαρο ξύλο δεν είναι ωραίο. Δεν λέω ότι το σκέφτεστε όλοι, μπορεί να είναι. Άρα εδώ λοιπόν τα υλικά μπορεί να είναι αυτά. Και ρωτάω τώρα, άμα σας βάλω αυτά τα τρία δομικά στοιχεία και σας πω ότι αυτά που έχω βάλει με κοινές τομές είναι στην πραγματικότητα κτίρια που έχουν από αυτά τα κομμάτια. Τώρα σας φαίνεται πιο λογικό ότι μπορεί και να στέκει. Σαν έρχομαι λοιπόν σε αυτήν την έννοια αρχικά που είχα της ψυχής, βλέπω τώρα ότι έχω μια ιστορικότητα σε ένα κτίριο. Ονομάστε το πνεύμα, ονομάστε το ψυχή, δεν μας ενδιαφέρει. Το κτίριο μπορεί αυτό να έχει την ιστορικότητα και λόγω του χώρου. Π.χ. φανταστείτε τώρα ένα κτίριο που σας αρέσει πάρα πολύ και εμείς αποφασίζουμε να το ξυλώσουμε και να το ξανακάνουμε στα 500 χιλιόμετρα. Θα είναι το ίδιο. Παλαιότερα θα λέγαμε ναι. Παλαιότερα. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Τώρα δεν το κάνουμε έτσι γιατί θεωρούμε ότι είναι ενσωματωμένο σύμπλεγμα μέσα στον χώρο του. Κατά συνέπεια, π.χ. όταν κάνουμε ένα αντίγραφο στο Las Vegas, και φανταστείτε τώρα θεωρητικά ότι είναι ακριβώς το ίδιο αντίγραφο, δεν σας κάνει το ίδιο. Αλλά προσέξτε, σε ποιον δεν κάνει το ίδιο. Σε αυτόν που είναι μαζί με το άλλο. Γιατί αυτός που το βλέπει για πρώτη φορά και βλέπει ας πούμε τη σφίγγα και βλέπει στο Las Vegas. Δεν έχει δει ποτέ στην ζωή του σφίγγα. Τώρα, τι κάναμε. Βάλαμε μνήμη. Προς το παρόν δεν είχαμε βάλει ακόμα μνήμη. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουμε ακόμα διαχειριστεί ένα μεγάλο πάχος χρόνου. Τώρα έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε συχνά στην αρχιτεκτονική και θα το δούμε και στον κινηματογράφο, είναι το εξής. Θέλω να κάνω ένα κτίριο που να κρατήσει 5 αιώνες. Θα δείτε ότι δεν θα το σχεδιάσετε όπως σχεδιάσατε αυτό που θα λέγατε ελεύθερα. Σας λέτε, θέλω ας πούμε μια πολυκατοικία και πόσο θα συζητήσω. Φαντάσου, επαγγελματικά. Θέλω μια πολυκατοικία. Αμοιβή. Όχι, 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 όχι. Εννοώ χρονικό διάστημα που θα στέκει. Ναι, εντάξει. 100 χρόνια θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει. Και θα είστε πολύ χαρούμενος αν στέκει 100 χρόνια. Στην πραγματικότητα το έχετε δει από τις δεκαετίες με το βετό. Αυτά που θεωρούσαμε ότι θα μείνουν
η αιωνία τους η μνήμη έγινε όντως η αιωνία τους η μνήμη, γιατί μετά βλέπετε καραμπάμ ότι είναι της εποχής και έχουν παλιώσει. Το ίδιο με τα έργα. Κοιτάξτε, ποια είναι τα έργα που παλιώνουν το πιο γρήγορο. Έλα, είναι εύκολο. Τσατίστηκες. Όχι, καλά. Επιστημονική φαντασία. Ναι, φαίνεται παράδοξο. Εντάξει. Άρα όταν κοιτάτε έργα επιστημονικής φαντασίας που σας λένε, ας πούμε, ακόμα και σειρές του 1999, κοιτάζετε πράγματα του τύπου Star Trek, δεν ξέρω τι, ό,τι θέλετε. Να μην πω άλλα ονόματα και στεναχωρηθείτε. Λες, μα καλά, αυτό το κοίταζα εγώ τώρα. Και λέγα, ότι είναι πιο ωραία από αυτό. Και μετά κάτι που είναι εντελώς παλιατζήλικο, το ξεπείτε με αυτή την έκφραση, το ξανακοιτάζετε μετά από 30 χρόνια και λέτε, π.χ. τα έργα που είναι τα λεγόμενα εποχής, είναι πολύ παράξενα, γιατί ενώ είναι εποχής, μετατρέπονται σε διαχρονικά. Γιατί έχουν διατηρήσει όλο το ύφος τους, μονοκόμματα, σε μια εποχή. Αλλά το να τα βλέπετε μετά από 20, 30, 40, πάντοτε αναφέρεται σε ένα ύφος. Τώρα, μόλις κάνετε λίγο μερικές καινοτομίες μέσα στο έργο εποχής, αυτές οι καινοτομίες θα μπουν σαν μόδα, μετά θα λέμε παλαιομοδίτικο. Άρα, εδώ έχουμε πάλι ένα θέμα, ξαναρχόμαστε με το θέμα της μνήμης. Άρα, σκεφτείτε τώρα ότι σε εμάς η μνήμη σχετίζεται με το θέμα της αλήθειας, εφόσον η αλήθεια είναι η μη λύθη. Άρα, η άρνηση της λύθης είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Κατά συνέπεια, ποιος θα την αποθηκεύσει, η μνήμη. Τώρα, η μνήμη εδώ θα διαχειριστεί τον χώρο και τον χρόνο κάπως διαφορετικά. Με ποια έννοια? Όταν έχετε ήδη μνήμη, στην πραγματικότητα έχετε τέτοια φαινόμενα ενσωματωμένα μέσα σας. Π.χ. δεν λειτουργείτε πια γραμμικά, λειτουργείτε δικτυακά και κάνετε επιπλέον καινούργιες συναρτήσεις. Δηλαδή, έχετε ζήσει σε ένα μέρος στην ιστορία σας, πηγαίνετε στο κινηματογράφο και εντελώς τυχαία αφορά το μέρος που ζήσατε. Εντάξει. Πήγατε για λίγο, ας πούμε, στο εξωτερικό, βλέπετε, εσείς θα είστε ο μόνος που δεν θα κοιτάζει την ταινία όπως το βλέπει ο άλλος που δεν έχει πάει ποτέ. Όμως, ο σκηνοθέτης δεν το έχει φτιάξει εσάς. Εσείς τώρα θα το κοιτάζετε σε δύο στάδια, γιατί είναι μερικά πράγματα που θα είναι γωνίες που τις αναγνωρίζετε. Θα πείτε στον διπλανό, πέρασε εγώ από εκεί. Ο διπλανός βέβαια διαφορεί εντελώς. Εκεί αγόραζα τους ίδιους. Δεν ξέρω. Εκεί αγόραζα τους ίδιους. Συγγνώμη, να σου λέω. Τώρα αυτός έχει φύγει εντελώς. Σου λέει, ποιο είναι το θέμα σου. Ωραία. Άρα φανταστείτε τώρα να πάτε με κάποιον έτσι, που να ξέρει όλη την περιοχή και να αρχίσει να σας μιλάει. Στην ώρα του, γιατί ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μην μιλάνε σε ένα έργο. Αλλά είναι ψέμα στην πραγματικότητα, είναι ότι δεν μπορούν να μην μιλάνε στον άλλο. Γιατί όταν είναι οι μόνοι τους δεν μιλάνε. Εντάξει, δεν γίνεται νεκροψία να λένε επαφή. Άρα, είναι ωραίοι αυτοί οι άνθρωποι γιατί αποδεικνύει ότι είναι συνάνθρωποι. Δεν μπορούν να δουν μια ταινία μόνοι τους. Έλα, ένα σπίτι μου να δούμε μια ταινία. Το πιο ωραίο είναι ότι καθόμαστε έτσι, ξέρετε, σαν πάνελ και κοιτάζουμε. Σ' αρέσει, πολύ. Το πιο ωραίο είναι ότι αυτές οι ταινίες που μας αρέσουν πάρα πολύ μιλάμε λιγότερο. Αλλά στην πραγματικότητα το επίπεδο της ανθρωπιάς να επιλέγετε ταινίες που είναι σαχλές. Γιατί έτσι μπορείτε να μην μείνετε καθυλωμένοι από τη σκηνοθεσία. Πώς σου φαίνεται? Άρα, για το θέμα της μνήμης, εδώ έχει μεγάλη σημασία πώς θα το χειριστούμε ουσιαστικά και με το θέμα της νοημοσύνης. Π.χ. μπορείτε να μου πείτε, αν λέτε για ένα κτίριο, αυτό είναι έξυπνο. Δυσκολεύεστε, αλλά θα πείτε ότι φαίνεται ότι το σκέφτηκε ο άνθρωπος. Εντάξει. Το ίδιο θα το κάνετε λίγο πιο εύκολα με μια ταινία. Έξυπνη ταινία.
Εντάξει, όχι πολύ, να καταλαβαίνουμε κιόλας τι λέει. Έχετε σκεφτεί γιατί το ένα το λέμε πιο εύκολα από το άλλο? Στην πραγματικότητα, επειδή έχουμε μία αρχιτεκτονική του χώρου και του χρόνου, για να κάνουμε σκέψη και νοημοσύνη, η σκέψη χρειάζεται χρόνο. Η νοημοσύνη χρειάζεται χώρο. Δεν ξέρω αν το είχατε σκεφτεί έτσι. Στην πραγματικότητα η σκέψη, επειδή δεν είναι γνήσια νοημοσύνη και έχει και μέθοδο, αναγκαστικά χρησιμοποιεί και μνήμη. Εντάξει, αλλά γι' αυτό μπορεί να δείτε, ας πούμε, ότι έχετε μικρά παιδάκια που είναι έξυπνα, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι είναι στοχαστής. Δεν σου βγαίνει αυτό. Εντάξει, ενώ μπορεί να έχετε ανθρώπους που είναι μεγάλοι ή να είναι στοχαστές, αλλά δεν το θεωρείς ακριβώς ότι είναι έξυπνος, γιατί είναι σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει ένας φιλόσοφος. Που να έχετε λοιπόν έναν φιλόσοφο που θα τον πείτε εύκολα ότι είναι στοχαστής, θα δυσκολευτείτε να πείτε ότι είναι έξυπνος. Μπορεί να έχει μια έξυπνη ατάκα, αλλά όχι να είναι έξυπνος. Ενώ το παιδί θα δυσκολευτείτε να του βάλετε στοχασμό. Εδώ λοιπόν για την ταινία είναι το ίδιο. Η ταινία είναι πιο εύκολα έξυπνη παρά στοχαστική. Και το κτίριο είναι πιο εύκολα στοχαστικό παρά έξυπνο. Και αυτό προέρχεται από ακριβώς την διαφορά χώρου και χρόνου. Στην πραγματικότητα, όταν κάνετε όλα τα προσχέδια, θα μου πείτε το κάνουμε και στο μοντάζ, δηλαδή πάει στη συνέχεια, αλλά όταν κάνουμε το σενάριο, εντάξει, τις πρώτες εικόνες, δηλαδή το αρχικό σενάριο είναι το κείμενο, μετά τις πρώτες εικόνες, μετά κάνουμε τον άξονα κλπ. Έχουμε μια διαδικασία. Αυτό όμως που βλέπουμε στον κινηματογράφο σε σχέση με την αρχιτεκτονική είναι ότι η διάρκεια είναι πολύ μικρότερη. Εντάξει. Δηλαδή ο άλλος σου λέει, ας πούμε, εμείς κάναμε αυτό το έργο, κάναμε 3 μήνες να το κάνουμε. Μπορώ να σας πω ότι 3 μήνες για ένα κτίριο είναι μια κατσαρόλα συνήθως, εντάξει, ή πρεφά. Γιατί 3 μήνες, εντάξει. Άρα ο άλλος, πούμε, συχνά λέμε, μα αυτός είναι σπουδαίος σκηνοθέτης, γιατί αυτό το έργο το έκανε μετά από 1 χρόνο. Αυτό δεν θα τολμούσατε να το πείτε σε ένα αρχιτέκτο, γιατί σε 1 χρόνο μπορεί να ακόμα να είναι στην προμελέτη μελέτη, να είναι αυτό, λέω, σπουδαίο στην προμελέτη. Εντάξει. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για ποιο λόγο? Λόγω της φύσης του κινηματογράφου, ένα τεράστιο μέρος της τεχνικής προέρχεται από την κάμερα, το δευτέρι. Το άλλο μέρος, εκτός αν έχετε ντεκόρ τεχνητά, δεν θέλω να φτιάξω ντεκόρ τεχνητά, γιατί άμα φτιάξω ντεκόρ τεχνητά, τότε ξαναμπαίνω στην αρχιτεκτονική μέσα στον κινηματογράφο. Θέλω να είναι φυσικά. Άρα, πώς να έχω επιλογές προοπτικής πάνω σε ένα φυσικό χώρο. Στην αρχιτεκτονική έχω κατευθείαν παρέμβαση στον φυσικό χώρο και αυτό πρέπει να γίνει με μελέτη η οποία είναι μεγαλύτερη σε χρόνο, γιατί αυτό που θα διαμορφώσω θα είναι για να μείνει. Ξέρετε τώρα τη διαφορά. Η αρχιτεκτονική είναι φτιαγμένη για να μείνει. Ο κινηματογράφος είναι φτιαγμένος για να έχει πέραση. Ναι, αλλιώς θα πήγαινε κατευθείαν στο μουσείο. Πολύ ωραία ταινία. Μουσείο. Θα τη διατηρήσουμε. Δεν είναι καθόλου θέατρο. Άρα, το θέμα είναι ότι το κράτημα μέσα στον χρόνο προέρχεται από την ακινησία μέσα στον χώρο. Για να έχουμε όμως ακινησία μέσα στον χώρο για ένα κτίριο, πρέπει να χρειαστούμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να το προβλέψουμε. Άρα, το μεγάλο χρονικό διάστημα για να χτίσουμε τον χώρο, στην πραγματικότητα θα μας δώσει τι? Θα μας δώσει, στο τέλος, ένα συμπιεσμένο χρόνο. Το κτίριο
είναι ένα φάιλ ζυπαρισμένο. Για να καταλάβετε το κτίριο πρέπει να κάνετε unzip. Δηλαδή όταν θα το καταλάβετε θα είστε ικανοί να μπείτε μέσα, να δείτε τι δω. Είναι αυτά που βλέπετε μερικές φορές τώρα προσπαθούν για πιο παλιά κτίρια να κάνουν μια καταγραφή με σκάνερ τελών διαστάσεων και το κάνουν όλο, το βάζουν σε υπολογιστή και αρχίζουν να βλέπουν ότι η δομή του δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έχει και άλλα πράγματα. Αλλά βέβαια, άμα εσείς έχετε σχέση με τον αρχιτέκτονα, θα σας πει: εγώ το σχεδίασα έτσι. Π.χ. μ' αρέσει σαν παράδειγμα, νομίζω ότι το έχετε δει όλοι, όπερα Sydney. Εντάξει. Μπορεί να το κάνετε να θεωρείτε ότι είναι ακόμα και μια καρικατούρα. Έχει ενδιαφέρον όμως όταν κοιτάζετε τα σχέδια. Γιατί βλέπετε από κάτι πάρα πολύ απλό, που είναι τομές πάνω σε μια σφαίρα, πώς μπορεί αυτό να το αποκαταστήσει, να το φτιάξει και να μπορεί να κάνει κάτι το οποίο είναι στατικό. Αλλά προσέξτε, είναι στατικό από τομές χωρικές που έχουν συνδυαστεί χρονικά. Όταν το βλέπετε μόνο, βλέπετε την όπερα του Σίδνεϊ, λέτε εντάξει, έχει ενδιαφέρον, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, μπαίνω σε άλλο πλαίσιο. Μετά να ρωτιέστε πώς στέκει. Γιατί έχει κάτι καμπύλες που λέτε, έχει ένα θέμα ο άνθρωπος. Εντάξει. Μετά λέτε, έχει ένα θέμα το υλικό. Μετά όταν είσαι περισσότερο γνώσης του υλικού, λέτε εντάξει, μπορεί, γίνεται. Το θέμα είναι ότι, γιατί δεν έγινε πριν. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Το έργο το κινηματογραφικό είναι συμπιεσμένος χώρος. Το έργο το αρχιτεκτονικό είναι συμπιεσμένος χρόνος. Ενώ είναι συμπιεσμένος, μετά δημιουργείται στατικά μέσα στο χώρο, το άλλο θα είναι στατικό μέσα στο χρόνο. Στην πραγματικότητα λέμε κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος είναι κινηματογράφος μόνο την ώρα που παράγεται. Μετά ξαναγίνεται στατικό. Τι είναι αυτό? Έχει τίποτα άλλο? Αλλά όταν το ξανακοιτάζετε, το κοιτάζετε αναγκαστικά, όπως ξέρετε, αυτές τις πολύ απλές κινήσεις που κάνουμε, έχουμε πολλά φύλλα, τα γυρίζουμε γρήγορα και φαίνεται μια κίνηση. Ενώ ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καμία κίνηση. Η κίνηση τώρα εδώ γίνεται μια οφθαλμαπάτη. Ουσιαστικά. Εδώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε βέβαια οφθαλμαπάτες και στην αρχιτεκτονική. Το θέμα λοιπόν της αρχιτεκτονικής σε σχέση με τον κινηματογράφο μπορούμε να πούμε ότι είναι η κίνηση μέσα στην ακινησία. Κάπου απαντάς αυτό το πράγμα. Όχι, καλά έκανες. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν και άλλες μουσικές. Πάνω σε αυτή ήταν, δηλαδή σου δίνει όλες να απαντήσεις, δεν είναι. Ειδικά για αυτό κοιτάς την ταινία δίπλα σου. Άρα, ξαναέρχομαι λοιπόν σε αυτό το θέμα με την αρχιτεκτονική, είναι ότι στην πραγματικότητα για να παράγουμε όγκο χρειάζομαστε χρόνο. Και πάει ανάποδα. Τώρα χρειάζομαι όγκο για να παράγω χρόνο. Έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα που είμαστε σε μια εποχή πληροφορικής, έτσι γίνεται Απόστολε, τώρα θα σου πει ο άλλος, την κατέβασε στην ταινία. Όχι ρε, είναι 5 γίγα. Αλλά το σκεφτείτε, έχει κάνει μεταγλωτισμό, διότι την ταινία την έχει μετατρέψει σε χώρο. Μόνο. Εντάξει. Δηλαδή, όπως λέμε εμείς τη βλακία, ας πούμε, για το κτίριο λέμε μόνο για το γύρο. Λες και αυτό ήταν το θέμα, ας πούμε. Άρα, βέβαια, όταν το ύψος είναι 828 μέτρα και λέγεται πύργος, έχει κάποιο νόημα. Τώρα τα άλλα, όχι. Αλλά ξαναλέω, την ταινία θα τη μετατρέψουμε τώρα σε έναν όγκο. Χωρικό. Ενώ έχει κίνηση. Στην πραγματικότητα η κίνηση είναι η κίνηση του θεατή. Ξαναέρχομαι εγώ ξανά στην αρχή να δω την ταινία. Τα 5 γίγα είναι 5 γίγα. Τι να κάνω. Στα 5 γίγα θα μπορούσα να έχω μία εικόνα.
μέσα από μουσείο, κάτι που είναι τεράστιο κτλ. Άρα εδώ τι θα είχα. Πώς μπορώ να διαχωρίσω τα 5 γίγα που είναι της ταινίας με τα 5 γίγα που είναι της εικόνας. Η νοημοσύνη είναι στον θεατή. Άρα βλέπετε τώρα, επειδή η νοημοσύνη είναι στον θεατή, θα έχει την τάση να λέει, α, έξυπνη ταινία. Στην αρχιτεκτονική δεν την έχει αυτή την νοημοσύνη και πρέπει να το σκεφτεί. Για να ξανακαταλάβει πώς λειτουργεί το πράγμα, πρέπει να έχει ή γνώσεις, αλλά σημαίνει μεθοδολογία, ιστορικό, μνήμες, και να μπορεί να πει, α, γι' αυτό αυτό είναι στημένο έτσι. Εκτός αν μπείτε στη διαδικασία του τύπου «μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει». Το «μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει» είναι ένας τρόπος να εκφυλίσετε όλες τις τέχνες. Εντάξει, γιατί λέτε «εγώ έχω τα γούστα μου, δικό σου το πρόβλημα, εσύ έχεις τα γούστα σου, δικό σου το πρόβλημα και κατά συνέπεια εμένα δεν μ' αρέσει». Εντάξει, οκ. Άρα, άμα θέλετε τώρα να πάρουμε ένα χειροκροτητικό παράδειγμα, η πυραμίδα μέσα στο Λούβρο. Μη μου πείτε ότι κολλάει αμέσως. Ωραία. Μη μου πείτε ότι αυτός που την σχεδίασε είναι Γάλλος. Άρα, σημαίνει ότι τώρα πρέπει να έχει γίνει κάποια υπέρβαση κάπου και να ζητήσει κάποιος παραδοσιακός σε έναν χώρο που έχει τόσους αιώνες, κάντε μου κάτι το διαφορετικό. Αλλά το σκεφτείτε όμως αυτό που έκανε, μας έβαλε flashback. Μας έβαλε κάτι το νέο, με νέα υλικά, χρησιμοποιώντας ένα πράγμα που είναι πολύ παλαιότερο. Η πυραμίδα δεν γεννήθηκε τώρα. Άρα τι έκανε, στην πραγματικότητα ενσωμάτωσε ένα κομμάτι μνήμης, με νέες βέβαια τεχνολογίες, σε ένα κομμάτι μνήμης που είναι πιο νέο. Άρα εδώ χρησιμοποίησε πολυκυκλικότητα. Δεν έκανε κάτι που δεν έχουμε δει ποτέ. Άρα το πρώτο πράγμα ήταν τύπου «δεν μας αρέσει γιατί έχει πολύ γυαλί». Εντάξει. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι και διάνοια να το βλείς, αλλά ακόμα λιγότερο για να το πεις. Άμα ήταν από ατσάρι θα λέγεις «δεν μου αρέσει γιατί είναι πολύ ατσάρι». Το θέμα είναι ότι ο χώρος πώς είναι. Άρα όλοι σας μπορεί να έχετε δει φωτογραφίες, σας συστήνω να κοιτάξετε κάτωψη, να δείτε πώς το έχει βάλει, πού το έχει βάλει, πώς συνδέεται με το κτίριο, τι μελέτες έχει κάνει, ποια ήταν τα προσχέδια, ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, καινοτομία, η πυραμίδα είναι ανάποδη. Αυτό δεν το είχαμε δει. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν έβαλε την πυραμίδα ανάποδα να την βλέπουμε, την έβαλε ή να την σκεφτόμαστε. Αυτή η τεχνική ξέρετε τι είναι. Το δέντρο. Οι περισσότεροι κόπανοι που είμαστε, σφαιριά στο πιάνο, όταν βλέπουμε ένα δέντρο, δυσκολευόμαστε να δούμε τις ρίζες. Μόνο όταν είναι έτσι, λέμε, κάτι θα το κρατάει από κάτω, δεν μπορεί. Όταν είναι έτσι, λες και δεν έχει ανάγκη να το κρατάει τίποτα. Είναι έτσι το δέντρο. Άρα, το βλέπετε βέβαια και με την πίζα, το πύργο. Για το δέντρο, όλοι ξέρουμε ότι πάνω κάτω, εντάξει δεν είναι γενικό, ό,τι βλέπετε πάνω είναι και από κάτω. Εδώ λοιπόν, κάνοντας την πυραμίδα, θα κάνει μια πυραμίδα όπου θα βλέπουμε και από πάνω και από κάτω. Το θέμα είναι ότι ανατρέπει ή όχι την ιστορικότητα. Αυτό μπορεί να είναι θέμα Αυγούστου, θα μου πείτε μετά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πρακτικά, είναι το εξής. Οι Γάλλοι όταν πάνε και οι ξένοι τώρα στο Λούβρο, άμα δεν περάσουν από την πυραμίδα, δεν έχουν περάσει ακριβώς από το Λούβρο. Το είναι ένα θέμα. Θα σημαίνει ότι όντως κατάφερε να κάνει κάτι, δηλαδή να εγκυστρωθεί πάνω στη δομή και να θεωρούμε τώρα ότι αυτό έχει ενισχύσει τη δομή και θεωρούμε ότι αυτός είναι ο φυσιολογικός χώρος. Τώρα δεν σας λέω για αυτούς που πήγαν μια πρώτη φορά και δεν ήξεραν πώς ήταν πριν, σας λέω για αυτούς που θυμόταν και πριν.
Το πιο ωραίο βέβαια είναι όταν είναι πετυχημένο, ξεχνάμε τι ήταν πριν. Άρα, εδώ λοιπόν είναι το θέμα του εμπλουτισμού. Όταν εμπλουτίζουμε μέσω της μνήμης, με την άρνηση της λύθης και μέσω της σχέσης, θα δούμε ότι δημιουργούμε πολλαπλότητες. Άρα μία πολλαπλότητα είναι μία έννοια που έχουμε στα μαθηματικά, η οποία μας επιτρέπει να παράγουμε ένα «ον» που φαίνεται να μην υπάρχει από μόνο του. Το κλασικό παράδειγμα, παίρνετε πολλές ευθείες, εφαπτώμενες πάνω σε έναν κύκλο, σβήνετε τον κύκλο και βλέπετε ότι συνεχώς βλέπετε τον κύκλο. Ενώ δεν έχετε καμία ευθεία που θα φτιάξει αυτόν τον κύκλο. Άρα, άμα τις πάρετε όλες αυτές, δεν είναι απλώς τυχαίες ευθείες, είναι οργανωμένες. Και η δομή τους μας αναγκάζει γεωμετρικά, χωρικά, να βλέπουμε έναν δίσκο εκεί που έχει μόνο ευθείες. Γιατί άμα τις κάνετε άπειρες αυτές τις ευθείες και το γεμίσετε, θα δείτε ότι θα κάνετε ένα μαύρο πράγμα εκτός από το κέντρο που θα είναι λευκός. Όμως δεν έχετε ζωγραφίσει ποτέ το λευκό. Δεν είναι καν τεχνική χεροσκούρα. Τώρα, άμα θέλουμε την ολότητα, θα πάρουμε και τον κύκλο και την πολλαπλότητα. Εδώ η πολλαπλότητα τι μας επιτρέπει? Μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε την καμπυλότητα έχοντας μόνο γραμμικότητα. Άρα, ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, τα είχαμε πει και στη σχολή, είναι ο πύργος του Άιφελ. Εντάξει. Άρα, μπορείτε να πείτε απλώς ότι, εντάξει, είναι μια δομή με σίδερο. Αυτό όμως, όταν βλέπετε το διοικό του πύργου του Άιφελ, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πλεκτό κενού. Γιατί η ιδέα, η θεαματική του Άιφελ δεν ήταν να βάλει μόνο και μόνο σίδερο και ατσάλι, ήταν να βάλει και κενό. Άρα έπλεξε με το κενό για να μπορεί το ατσάλι να σηκώνει το κενό. Γιατί άμα δεν έχετε κενό, με τον αέρα που έχετε, ξεχνάτε το κτίριο. Γι' αυτό μάλιστα είναι και βυθισμένο τα τέσσερα πόδια, έτσι, υδραυλικά ουσιαστικά, που του επιτρέπει να κάνει κινήσεις, ενώ βέβαια εμείς τη θεωρούμε ακίνητη. Θεωρούμε ακίνητη, το είπα στα αγγλικά, είναι θηλυκό. Λοιπόν, άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι μερικές φορές σε μία δομή κοιτάζουμε πιο πολύ αυτό που φαίνεται και δεν βλέπουμε το αόρατο. Στην αρχιτεκτονική πολλά πράγματα είναι αόρατα. Άρα ένας τεχνικός, μια καθηγήτρια, μπορεί να σας πει, ξέρεις, εδώ φαίνεται έτσι, ένα κάτω έχει αυτό, μετά έχει ένα πλέγμα έτσι κλπ. Λοιπόν, δεν βλέπετε τίποτα, βλέπετε ας πούμε τα μπάνια. Τώρα το ερώτημα είναι, η αρχιτεκτονική στοχαστικά είναι ένα σύμπλεγμα ορατού ή αόρατου? Πείτε τώρα καλύτερα να πούμε αοράτου για μόνο αυτά που είπε, θα μας το κάνει. Θέλω να σας πω το εξής. Στην πραγματικότητα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι αυτό που βλέπουμε και όχι αυτό που κοιτάμε. Το θέμα είναι ότι πολλοί κοιτάζουν και λίγοι βλέπουν. Για να βλέπουν πρέπει να έχουν δομικά στοιχεία που δεν φαίνονται. Άρα πραγματικά αν είστε ερευνητής για κτίρια που δεν έχετε δει ποτέ και μπαίνετε στο κτίριο και σας λένε αυτό γιατί στέκει έτσι, πρέπει να το σκεφτείτε πρώτα απ' όλα, γιατί πολύ συχνά την πατάτε. Έχετε την εντύπωση. Il Duomo. Σαν Πέτρο. Άμα το κοιτάξετε, θα έχετε προβλήματα. Ειδικά έχω μία μαθήτρια που ξέρω ότι θα έχει προβλήματα αμέσως, θα πει είναι πολύ απλό, δεν στέκει. Ενώ το βλέπει να στέκει.
Είναι πιο πολύ η μηχανική, εδώ παθαίνουν ένα σοκ. Ωραία. Είναι το ίδιο με την Αγία Σοφιά. Λέτε, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Μετά σας εξηγεί ο ειδικός, λέτε, ναι, έτσι το έκανα. Έτσι το έκανα. Τότε, τότε. Άρα, το θέμα ποιο είναι. Αν σκεφτείτε τώρα ότι η αρχιτεκτονική είναι ένας τρόπος να έχουμε αρχιτεκτονική του χώρου όπου συμπιέζουμε χρόνο και το κάνουμε μέσα του όρατου. Διότι το αόρατο είναι πιο δημιουργικό από το ορατό. Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε από το κτίριο είναι μόνο και μόνο η επιδερμίδα του αόρατου. Κούκλα, πανούκλα. Από μέσα. Είναι. Εντάξει. Άρα, έχει ενδιαφέρον. Ξέρετε, αυτά που είναι πολύ απλά, τα βλέπουμε και σε αεροστομείς. Το χάρηκα τώρα πρόσφατα γιατί ήμουν σε ένα, ουσιαστικά ένα μάθημα μαγειρικής και σας στέλνω ένα πολύ απλό πράγμα. Εντάξει τώρα, αυτό το ξέρω. Τα πηγαίνετε μέσα στην κουζίνα, σας εξηγεί ο σεφ πώς το κάνει. Λέει, αυτό το κάνετε έτσι. Αυτό και αυτό το κάνετε έτσι. Και αυτό. Λοιπόν, όταν έχεις ξαναβγεί, έχει κάνει 7 καινοτομίες που δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου για ένα πράγμα που είναι γαριδομακαρονάδα. Χρειάζεται παιδιά, όχι και γαριδομακαρονάδα, εντάξει, το παρακάνουμε. Άρα, ας πούμε, άμα σου πουν αυγά και τα λοιπά και σου πουν 69 βαθμούς, λες με, εγώ δεν έχω καν θερμόμετρο, και το συζητάμε, ας πούμε. Άρα, το λέω αυτό με ποια έννοια. Να το βάλουμε και στα δύο. Για μένα η τέχνη της τέχνης είναι να κρύβει την τεχνική. Όταν η τέχνη δείχνει την τεχνική είναι ελάττωμα. Γιατί θέλει να δείξει. Άρα κάνει επίδειξη. Να πει κοιτάξτε πόσο δύσκολο είναι. Δεν πρέπει να το βλέπω. Αφού το βλέπουμε. Γιατί το απλό δεν είναι απλοϊκό. Και το απλό είναι πολύπλοκο. Όμως, το περίπλοκο, όταν αναδεικνύεται, είναι απλοϊκό. Το ξέρω ότι εδώ στεναχωρώ μερικούς, μερικούς, να μην μου πει τίποτα μετά. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι αυτές οι έννοιες είναι πολύ ξεκάθαρες και στην πραγματικότητα ξεχνάμε, αυτό που λέγαμε προηγουμένως με την πολλαπλότητα, είναι ότι άμα πάρω όλες αυτές τις δομές που είναι ευθείες, ξαφνικά δημιουργώ έναν κύκλο και ρωτάω τώρα, εσείς όταν βλέπετε έναν κύκλο, βλέπετε ότι είναι απλώς η επιδερμίδα από τις άπειρες ευθείες που είναι εφαπτώμενες. Τώρα βέβαια, επειδή το έχετε το μοντέλο, μπορεί να κάνετε ένα παράσταση. Άμα λοιπόν σας έλεγα, θα ήθελα να μου ζωγραφίσετε έναν κύκλο χωρίς να έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την έννοια της ακτίνας και του κέντρου. Το έχετε σαν άσκηση για το σπίτι. Μην το κάνετε τώρα, θα σας χαλάσει το τέλος. Εγώ πρέπει να τελειώσω σε κάποια φάση. Πού είναι αυτός? Τι ώρα είναι, θα ελέγχεις λίγο. Εγώ δεν τα ελέγχω, είναι ποιος ελέγχει? Είναι 8. Έχουμε ακόμα? Αυτό είναι μούτερ ή 5 λεπτά? Μάλλον είναι και τα δύο από την πέρα. Όχι, γιατί έχουμε και άλλη διάλεξη αμέσως μετά και τέσμα. Άρα, το λέω αυτό με ποια έννοια. Όταν είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτό που έκανε ο Αρχιμίδης. Δηλαδή όλοι κοιτάζουμε τον κύκλο, ποιος βλέπει το πι. Μετά επειδή σου λένε είναι πι, λένε μετά παίζουμε κιόλας στους έξυπνους, λέμε στα μικρά παιδιά, δύο πυρό. Δεν πρέπει να πέσετε σε κάποιον σαν εμένα μικρής ηλικίας.
Και τη λέω απόδειξη. Αλλά να ξέρετε ότι το δύο πυρό είναι πιο δύσκολο από το πυρό τετράγωνο. Και άμα σας πω μετά ότι πρέπει να μου το αποδείξετε με τα εργαλεία του Αρχιμίδη, εδώ εντάξει. Είπαμε. Εντάξει, είπαμε. Άρα, στην πραγματικότητα, σου δείχνω αυτό. Είναι στραβό λίγο αυτό, μην ανησυχείτε. Αλλά στην πραγματικότητα έχω κάνει αυτό. Που είναι η κυρία που σήμερα, ωραία. Έχω κάνει αυτό και έχω κάνει και αυτό. Τα συνδυάζω και τα δύο και μου ζωγραφεί το πι. Είναι μερικές που χρειάζονται γυαλιά με άλλο βαθμό. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι άμα το ζωγραφίσω αυτό σαν συμβολισμό και θέλω να αναδείξω το γεγονός ότι πολλοί κοιτάζουν τον κύκλο και λίγοι βλέπουν το πι, άμα σας ζωγραφίσω ένα πι που μοιάζει με κύκλο. Δηλαδή, το κάνω τώρα σαν άσκηση ειδικά για τους φοιτητές αρχιτεκτονικής. Θέλω να μου ζωγραφίσετε έναν κύκλο με το πι. Που θα μου επιτρέψει σαν λόγο, σλόγγαν, να λέω «Δεν το βλέπεις το πι, ρε». Και να λέμε «Όχι, εδώ είναι κύκλος». Και αυτό ήθελα να σου πω. Άρα, ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα στην αρχιτεκτονική και στον κινηματογράφο είναι όπως το θέμα, θα το ονομάσουμε σκηνοθεσία. Άρα, σκηνοθεσία. Δεν το κάναμε ακόμα σήμερα. Θα κάνουμε τώρα σκηνοδεσία. Θα είναι, ας πούμε, εκεί που θα κάνω κόμβους. Σκηνοθεσία, θέτω. Άρα βλέπετε, προσέξτε τώρα. Εδώ είναι το ωραίο κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος σκηνοθετείται. Δηλαδή η τέχνη του σκηνοθέτη που θέτει είναι να βάζει κίνηση. Ενώ αυτό δεν κινείται. Ο σκηνοθέτης λοιπόν βλέπετε ότι ουσιαστικά θα παράγει μια αρχιτεκτονική του χρόνου και την θέτει. Εντάξει. Αλλά τώρα θέλω να φτιάξω ένα σκηνοδέτη ο οποίος στην πραγματικότητα δεν θέτει, αλλά δένει. Και τώρα το βλέπουμε στην αρχιτεκτονική, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς να δέσουμε χωρικά για να μείνουμε χρονικά. Είναι ο κόμβος. Και άμα το σκεφτείτε, μερικές φορές στην κλασική ζωή, όταν λέω κλασική εννοώ κανονική, γραμμική, μονοδιάστατη, κάνω ένα κόμβο για να θυμηθώ ότι πρέπει να μην ξεχάσω κάτι. Γιατί κάνετε κόμβο. Γιατί σκεφτεί. Γιατί ακριβώς δεν λύνεται μόνος του. Άρα στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή παράγω αλήθεια. Εφόσον είναι μη λύθη. Άρα, άμα είμαι ικανός να παράγω έναν κόμβο, σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ένα πέρασμα. Βλέπετε, το πέρασμα είναι αυτός ο σκηνή. Μόλις βάζω το κόμβο, αυτό δεν θεωρείται φυσιολογικό. Σημαίνει τι λοιπόν, σημαίνει ότι ο αρχιτέκτονας είναι αυτός που αντί να παράγει σημεία, παράγει κόμβους. Γιατί άμα παράγει σημεία, ουσιαστικά, στην καλύτερη περίπτωση, θα φτάσει ως την πολεοδομία. Ναι, όχι, δεν είναι κακό. Ενώ, μην το πάρετε... Η πολεοδομία δεν είναι κακή.
Εντάξει, όταν υπάρχει και στην Ελλάδα είναι. Ας πούμε το... Όχι, εντάξει, να μην το βάλω πολεοδομία, να μην εκνευριστείτε. Ας πούμε, λέω κτηματολόγιο. Εντάξει. Γι' αυτό πολύ ωραία. Ωραία. Άρα το κτηματολόγιο είναι βάζω στίγματα και λέω αυτό είναι αυτό. Εντάξει. Ωραία. Εγώ τώρα, άμα θεωρώ ότι εγώ βάζω απλώς σημεία στην αρχιτεκτονική, τότε είναι κάτι που βγάζω. Ο κόμβος, άμα το σκεφτείτε πιο ορθολογικά τώρα που είστε προετοιμασμένοι, είναι ένας τρόπος να βάλω μαζί σημεία που δεν ήταν δίπλα. Εντάξει, δηλαδή, άμα τον λύσετε τον κόμβο, έχει ένα μήκος. Αυτό το πράγμα όταν το κάνω γίνεται πιο μικρό. Αυτό το πράγμα έχει μέσα και κολλάει ο ένας πάνω στον άλλο πράγματα που δεν ήταν να κολλήσουν. Ο κόμβος λοιπόν δεν είναι φυσιολογικός γιατί μου επιτρέπει, παρόλο που έχω γραμμικότητα, να δημιουργήσω ένα σύμπλεγμα που δεν λύνεται. Εκτός αν έχω νοημοσύνη και τότε ξέρω. Γι' αυτό είμαι ηλίτης. Εδώ λοιπόν, άμα κοιτάξουμε τον αρχιτέκτονα, θα δούμε ότι είναι σκηνοθέτης και το έργο του είναι η κόμβη. Αν αυτό το δεχτούμε, τότε θα καταλάβουμε ότι η ιστορία μας όσον αφορά την αρχιτεκτονική στην πραγματικότητα δεν είναι κομπολόι. Γιατί βλέπετε, είναι κομποσκή. Γιατί? Γιατί είναι μόνο ένα πράγμα που έχει δεθεί με έναν τρόπο έτσι ώστε να ενσωματώνει μνήμη. Ενώ το κομπολόι, μερικοί νομίζουν ότι έχει και μεγάλη σημασία, είναι απλώς και χάντρες. Άρα είναι ότι όταν δεν φτάνουν δύο μπαλάκια βάζεις περισσότερες χάντρες, πρέπει να παίζεις με κάτι, άρα στην πραγματικότητα είναι πολλαπλασιασμός από μπαλάκια, τίποτα άλλο. Εντάξει. Τώρα το άλλο, μια δομή η οποία είναι μία μόνο δομή η οποία έχει φτιαχτεί πάνω σε πολλαπλότητα. Δηλαδή το κομποσχήνι, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι κόμβος κόμβων. Δεν είναι μόνο ένας. Και αν στέκει, τότε έχει νόημα. Τότε μπορούμε να πούμε για έναν ιστορικό χώρο ότι όταν είσαι αρχιτέκτονας θα βάζει ένα κόμβο, αν ο άλλος καταλάβει πως έχει γίνει αυτός ο κόμβος, θα καταφέρει να κάνει έναν κόμβο δίπλα, που φαίνεται να είναι δύσκολο, αλλά θα κουμπώσουν οι δύο κόμβοι. Και θα έχουμε μια συνέχεια. Δηλαδή παρόλο που θα είναι από άλλη περίοδος, αυτός όμως θα έχει ενσωματώσει στοιχεία από τον άλλον και θα υπάρχει αυτό που μας ενδιαφέρει και τελειώνω έτσι, η έννοια της συνέχειας. Γιατί άμα δεν υπάρχει έννοια της συνέχειας, τότε δεν έχω καινοτομία. Έχω κενό. Γιατί η καινοτομία δημιουργείται πάνω στην συνέχεια. Αλλιώς η ασυνέχεια μου δημιουργεί κενά. Γι' αυτό όταν λέτε την έκφραση «tabula rasa» είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί ξαφνικά δημιουργείται τεχνητά κενό. Και λέτε τώρα όλα την αρχή. Ενώ η καινοτομία προέρχεται από την έννοια της συνέχειας, η οποία όμως δεν είναι ριζοσπαστική, δεν σπάζει τις ρίζες, αλλά καινοτομή, επειδή υπάρχει συνέχεια. Άρα, νομίζω ότι η αρχιτεκτονική και ο κινηματογράφος μας επιτρέπουν με τον χώρο και με τον χρόνο να κάνουμε καινοτομίες μέσω των κόμβων. Αυτά για σήμερα, γιατί έχω την άλλη και πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.